Αγώνας μεταξύ της Καλαμάτας και του Όφη αρχίζει από το εναρκτήριο λάκτισμα του κυρίου Αγγελάκη. Είναι τη βαθιά παλιά, με στόχο τον Καραμπάλια που έχει προωθηθεί. Εκείνος την προλαβαίνει πριν αυτή βγει πλάγιο out. Είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει και τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή πρώτου Αντεμάρ. Διώχνει αμυντική το νέο δυνατό σουτ που γίνεται και μπάλα out από τα πόδια του Αλέξη Δέδε. Καραμπάγιας πλασαριστά και πάλι Καραμπάγιας. Κακή η σέντρα, είναι Μπελά. Μπελά έξω μεγάλη περιοχή, έτοιμος για το σουτ. Το πραγματοποιεί η μπάλα κοντράρι. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Ο Τσούμπα. Δέδες. Κάνει τη σέντρα. Η μπάλα κάπου κοντράρι, είναι Μπελά. Η πολιοργία συνεχίζεται. Μπελά το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αντεμάρ πηδάει. Διώχνουν όπως όπως. Το φάουλ στο Δέδε. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτής και πάλι ο Δέδες έτοιμος να πραγματοποιήσει τη σέντρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αντεμάρ την κεφαλιά και μπάλα out. Ο Φορικόε προσπαθεί. Ο προσωπικός του αντίπαλος, ο Αδάμος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Φορικόε βγάζει τη σέντρα, η μπάλα όμως ήδη έχει βγει. Έτσι το γκολ που πετυχαίνει ο Καραμπάγιας δεν μετράει, η φάση έχει διακοπεί. Δεν μπορούν οι της Καλαμάτας, αντεπίθεση Νίκος Νιόπλιας. Νιόπλιας ένα σημείο που δεν υπάρχει offside και είναι ο Φραντζέσκος. Φραντζέσκος μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει μόνος την κίνηση. Το σουτ που κάνει δεν είναι τόσο δυνατό, δεν ενοχλεί καθόλου τον Κοψαχίλη που μπλοκάρει την μπάλα. Και νέα οι προϋποθέσεις, ο Φραντζέσκος τελικά πολύ ωραία η τρίπλα του Φραντζέσκου, μπερδεύονται οι αμυντικοί, τελικά αίσιο το τέλος για την ομάδα της Καλαμάτας. 35ο λεπτό της συνάντησης, Φραντζέσκος δυνατά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο Φραντζέσκος κέρδισε ένα φάουλ λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκείνος εκτέλεσε το φάουλ και από το αριστερό του πόδι έστειλε την μπάλα να καταλήξει στην αριστερή γωνία του ανήμπορου να αντιδράσει Κοψαχίλη. Και μια επιθετική ενέργεια των παικτών της Καλαμάτας που προσπαθούν. Βγαίνει η παλιά για τον Αντεμάρ. Αντεμάρ δεν θα προλάβει την πολύ καλή πάσα που έγινε από το Δέδε. Και να η αντεπίθεση με τον Μπελά. Μπελά βγάζει την παλιά, είναι ο Φορίκο. Ο Φορίκο μέσα στη μεγάλη περιοχή πλασάρει. Η φάση τελικά τελειώνει με κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τρίτο κόρνερ στον αγώνα. Αλέξης Δέδες εκτελεστής μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι πετυχημένη η έξοδος από το Χανιωτάκι. Κανένας παίκτης Καλαμάτας όμως να τη σπρώξει στα δίχτυα. Μπελά δυνατά το πλάγιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπάθησε για κεφαλιά ο Μπαχράμης. Μπάλα δεν απομακρύνεται και πάλι Μπελά. Αλλάζει για τον Παναγιώτη τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης έτοιμος για το σουτ. Το πραγματοποιεί. Μπάλα δοκάρια out. Ο Νιόπλιας χάνει αλλά ξανακερδίζει την μπάλα. Προσπαθεί να βγάλει για τον Φραντζέσκο. Σακελαρόπουλος για τον Οφορίκουε. Καλές προϋποθέσεις επίθεσης για την ομάδα της Καλαμάτας. Ο Φορίκουε έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί μέσα στη μεγάλη περιοχή και είναι το γκολ. Η ισοφάριση από τον Μπαχράμη. Η αλλαγή, η χρυσή αλλαγή της Καλαμάτας. Ο Φορίκουε από δεξιά πραγματοποίησε τη σέντρα και στην πορεία της μπάλας ο Μπαχράμης που μπήκε σαν αλλαγή στη θέση του Αντεμάρ έκανε το 1-1. Και να η ευκαιρία, Μπαχράμης πήρε την μπάλα από το κλείσμα του αντιπάλου. Αλλάζει προς τα πίσω, το σούτ που γίνεται από τον Αλβέρτη. Είναι ο Μπελά που θα κάνει το σούτ, την μπάλα στην αγκαλιά του Χανιωτάκη. Πολύ καλή ευκαιρία για την Καλαμάτα. Τέλος ο Χανιωτάκης, Φραντζέσκος. Προσπαθεί να μπει στη βάση ο Φραντζέσκος. Δεν υπάρχει γέρι το δυνατό σούτ. Κάνει τη μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη να διπλασιάσει τα τέρματά του. Και βέβαια μπάλα δεν μπορεί να παιχτεί έτσι. Φραντζέσκος. Δερμιτζάκης. Δερμιτζάκης έτοιμος να κάνει την παράλληλη σέντρα σουτ και δύσκολα θα βγάλει σε κόρνερ την μπάλα ο Κοψαχίλης. Έγινε η παλιά μετά στη μεγάλη περιοχή. Αλβέρτης. Μπερδεύονται. Αλεπάλι Λαλάδη το σουτ που γίνεται μεγάλη ευκαιρία από τα πόδια του σκόρερ του Μπαχράμι. Ντούντου προσπαθεί, παίρνει την κεφαλιά. Ο Φορίκουε. Κάνει το γέμισμα, περνάει η μπάλα και ο Μπαχράμης μπήκε στη φάση, έγινε η ανατροπή, είναι το φάουλ. Να δούμε και το χρώμα της κάρτας τώρα από τον διαιτητή. Και είναι η κόκκινη κάρτα, αποβολή για τον παίκτη του Όφη. Δέδες, Τσούμπα, ο Φορίκουε. Δέδες τελικά πλασαριστά η μπάλα στην αγκαλιά του Χανιωτάκη χωρίς κανένα κίνδυνο για την εστία του Όφη. Και αυτή τη στιγμή είναι η λήξη του αγώνα. Καλαμάτα Όφη 1.